τα 110 χρόνια ελευθερίας από την πολύ νεκρη μάχη του Κιλκής γιόρτασε ο Δήμος Κιλκής την Τετάρτη 21 Ιουνίου, τιμώντας τους απελευθερωτές της πόλης που την υπερασπίστηκαν με τη ζωή τους στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά των Βουλγάρων το 1913 στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Στον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, ο Αδάμ Χριστοδουλίδης, συμπαραστάτης του Δήμου και τη επιχειρήσεις του Δήμου Κιλκής τόνισε χαρακτηριστικά πω δεν ήταν η ηλικία αρτιότητα αυτή που έδωσε τη νίκη στα ελληνικά όπλα, αλλά το ήθο το ηθικό και το φρόνημα των έμψυχων συντελεστών του έπους τούτου. Και εδώ πρέπει να επιμείνει κανείς αν αναζητά το νόημα αυτής της επαιτίου. Οι επίσημες αρχές τελέστηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Μετά τον πανηγυρικό της ημέρας μετέβησαν στον Ιερό της Μάχης, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση. Ακολούθησε προσκλητήριο των νεκρών, κατάθεση στεφάνων, τήρηση σιγής ενός λεπτού και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Οι επισκέπτες και οι πολίτες περιηγήθηκαν και στους χώρους του Πολεμικού Μουσείου Κιλκής, στο οποίο εκτίθενται ιστορικά ντοκουμέντα, πολεμικό υλικό από τους Βαλκανικούς πολέμους και προσωπικά αντικείμενα των αξιωματικών που έλαβαν μέρος στη μάχη του Κιλκής. Η επεκτειακή εκδήλωση των ελευθεριών ολοκληρώθηκε με ορταστική παρέλαση μάθητών δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και ελικιών, πολιτιστικών συλλόγων, κοινωνικών κοινωνικών φορέων και τμήματων του στρατού επί της 21ης Ιουνίου.